Με θέληση και μεράκι, οι μαθήτριες του δεύτερου επάλευός μου πραγματοποιούν μετρήσεις αρτηριακής πίεσης και ζαχάρου σε μέλη του τέταρτου καπί. Μηχάνημα αυτό μετράει την αρτηριακή πίεση και το σάκχαρο του ασθενούς και μεταφέρει το δεδομένο, τα δεδομένα στην ουσία, στη συσκευή αυτή. Εδώ πέρα αρχικά βρίσκονται οι εξεταζόμενοι και παίρνουμε το ιστορικό τους, βάζουμε το όνομα, επίθετο κτλ. Και στη συνέχεια πηγαίνουμε στις εξετάσεις και τώρα που θα γίνει η μέτρηση θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα εδώ και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στον υπολογιστή του γιατρού. Ο γιατρός που έχει πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί και από μακρινή απόσταση να δώσει τις συμβουλές του. Μπορώ να πάω να δω τα στατιστικά του, να δω τη μέτρηση που έχει κάνει μόλις τώρα ή και τις προηγούμενες μετρήσεις ακόμα και στη συνέχεια να επιστρέψω και να δώσω την απάντησή μου. Δεκάδες άτομα του τέταρτου καπί ευόσμου συμμετέχουν στις προγραμματισμένες διαδικασίες. Εγώ την πρώτη φορά που μετρούσαν τα κορίτσια, μετρήθηκα. Το ζάχαρό μου ήταν καλό, αλλά η πίεσή μου ήταν ανεβασμένη, 16 και από εκεί ύστερα άρχισα τη διαδικασία με τους γιατρούς και σταθεροποίησα να είναι καλά τα κορίτσια. Οι μαθητές καταρτίστηκαν για 2 εβδομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο στις σύγχρονες τεχνολογίες μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εράσμους. Η αλληλεπίδραση που έχουν οι μαθητές και οι αυριανοί επαγγελματίες με τα άτομα της τρίτης ηλικίας δημιουργούν ένα πλαίσιο για να κάνουν τα παιδιά να γίνουν καλύτεροι επαγγελματίες και να προκόψουν τη ζωή τους τόσο στο μορφωτικό τους επίπεδο, τις σχέσεις με τους ανθρώπους, αλλά και το άνοιγμα του μυαλού τους σε μια επιχειρηματική δράση. Οι μαθητές κατασκεύασαν επίσης μόνοι τους μια συσκευή υπενθύμησης λήψης χαπιών με τη χρηματοδότηση του νόησης.